Αγαπητοί συμπολίτες, η 25η Μαρτίου είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μια διπλή γιορτή για την πατρίδα μας, για τον Ελληνισμό και για την Ορθοδοξία. Η Εθνεγερσία του 1821 οδήγησε στην Ανάσταση του γένους μας και στην εγκαθίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Παράλληλα, τιμούμε τη μέρα αυτή την Ορθόδοξη πίστη μας, εορτάζοντας την επέτειο της αναγγελίας της γέννησης του Χριστού με τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας αγώνας που απέδειξε ότι η πίστη στην ελευθερία και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αγώνας αυτός άλλαξε τη μοίρα όλης της Ευρώπης. Η φράση «Ελευθερία ή θάνατος» θα έχει πάντα στη συνείδησή μας, είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά και στην ψυχή μας και μας χαρακτηρίζει ως λαό. Φίλες και φίλοι, οι μέρες που διανύουμε είναι κρίσιμες. Εν μέσω μιας πανδημίας που απειλεί όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, καλούμαστε να πετύχουμε μια νέα απελευθέρωση από έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό. Η ελευθερία και η υγεία είναι τα υπέρτατα αγαθά, τα οποία πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε για αυτά με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της πολιτείας και των επιστημόνων και για λόγους δημόσιας υγείας, φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και ορθαστικές εκδηλώσεις. Σας καλώ όμως να υψώσουμε όλοι τις σημαίες μας στα σπίτια μας ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ας κρατήσουμε ψηλά τη χώρα μας με ενότητα και ας ακολουθήσουμε τα διαχρονικά μηνύματα της 25ης Μαρτίου με πίστη στο Θεό και στην πατρίδα. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά! Η καλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τις καρδιές στο πείρωμα μετριέται και το αίμα, έλεγε ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς το 1915. Αγαπητοί συμπολίτες, με ομοψυχία μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε σκόπελο. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα για τη διπλή της εορτή, αυτή της ελευθερίας και της ορθοδοξίας.